Και χθες που το διάβασα, αλλά και σήμερα, εδώ που το έκανα μέσα στη Θεία Λειτουργία, μου μένει στην ψυχή και την καρδιά με πόση φιλανθρωπία και αγάπη έφτιαξε και παρουσιάζει πάντα ο Χριστός μας τις παραβολές που έφτιαξε. Πόση αγάπη κρύβουν μέσα και πόση φιλανθρωπία. Δεν τα έφτιαξε για να αποκλείσει τον άνθρωπο και να πει ένας, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, είκοσι, αυτή, κανένας άλλος. Ο Χριστός μας τα έφτιαξε έτσι, που μέχρι το τέλος να έχει και ο τελευταίος άνθρωπος την πλήρη ελπίδα ότι θα βρεθεί κοντά του. Μπορεί να βρεθεί κοντά του. Τον θέλει κοντά του ο Χριστός. Όχι τον θέλει. Παρακαλάει να είναι κοντά του. Τι μας λέει σήμερα το Ευαγγέλιο. Κάποιος λέει πλούσιος. Έφτιαξε δείπνο μέγα. Ένα τραπέζι. Βραδινό, μεγάλο και τρανό, σπουδαίο για όλο. Και στην αρχή λέει κάλεσε αυτούς που θεωρούντανε κάτι γύρω γύρω. Ελάτε λέει. Έστειλε τον δούλο του, τους δούλους του να τους καλέσουν. Τι απάντηση πήρε όμως. Όλοι αυτοί να μην θέλει κανένας να πάει. Με δικαιολογίες. Χαζές δικαιολογίες. Ο ένας γιατί έχει χωράφια και πρέπει να πάει να τα δει, λες και θα φύγουν τα χωράφια από εκεί. Ο άλλος γιατί έχει, λέει, ένα ζευγάρι βόδια και θέλει να τα δοκιμάσει αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εμείς σήμερα δεν θα λέγαμε για βόδια. Εμείς θα λέγαμε για αυτοκίνητα. Και μάλιστα ίσως και πολυτελείας αυτοκίνητα. Και ο άλλος, το συνηθισμένο το καθημερινό. Εγώ έχω τη γυναίκα μου, λέει, να κάτσω μαζί της. Και πάει ο δούλος και μου λέει, άρχοντα, κανένας δεν θέλει να έρθει. Οργίστηκε. Θύμωσε. Γιατί αυτός δωρεάν θα τους χάρισε το δείπνο. Δεν θα πλήρωνα. Τώρα λέει βγαίστε έξω λέει στην πόλη, στις πλατείες και στις ρήμες, στους δρόμους, στα σοκάκια και φωνάξτε όλους. Όλους να έρθουν. Και πάλι όμως, έμεινε πολύς χώρος, λέει. Ήρθανε, αρκετοί, αλλά έμεινε πολύς χώρος άδειος. Εκεί λοιπόν τι κάνει τούτος εδώ ο άνθρωπος. Τώρα λέει να πάτε έξω από την πόλη και να βρείτε, λέει, τους παραπεταμένους ανθρώπους, αυτούς που εμείς, η κοινωνία, τους έχουμε πετάξει έξω, αυτούς δεν θα τους παρακαλέσετε. Αυτούς θα τους αναγκάσετε να έρθουν. Γιατί τόσο πολύ ήθελε από αυτούς να μην λείψει κανέναν. Μένω στο τελευταίο πιστέψτε με, ότι ο Χριστός μας από αυτούς δεν ήθελε να λείψει κανένας. Και εχάρισαν χαρά μεγάλη. Πήγαν όλοι και έφαγαν και ήπιαν και ευχαριστήθηκαν. Ποιο είναι το δείπνο.
τέλος, το δείπνο, να το, η Αγία Τράπεζα, η Θεία Κοινωνία. Αλλά όχι σκέτη η Αγία Τράπεζα, με όλη την άφθονη τροφή που έχει πάνω, ποια είναι? Το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο όμως, τι είναι αυτό που το κάνει υπερμεγαλείο? Ότι προσφέρεται κάθε φορά με όλη την άπειρη αγάπη του Θεού. Την αγάπη του Θεού γευόμαστε κάθε φορά που κοινωνάμε, και το μεγαλείο του, ότι προσφέρεται σε όλους εμάς δωρεάν. Και σε ποιους? Σε όλους. Αρκεί να είναι βαπτισμένοι και αρκεί να έχουν την ευλογία του παππούλη τους. Μα εγώ, παπά μου, είμαι ανάξιος. Εγώ, παιδί μου, ο παπάς σου, είμαι ακόμα πιο ανάξιος. Άμα εσύ είσαι μια φορά ανάξιος, εγώ είμαι χίλιες φορές. Έλα να σε πάρω αγκαλιά την Κυριακή, να σε μεταλάβω. Και ξέρετε κάτι, τι έχω δει? Και εδώ έχει τώρα κατηγορίες ανθρώπων. Έχει αυτούς που έρχονται στο ναό και έρχονται και να κοινωνήσουν με την αίσθηση και τη συνέστηση ότι τους ανοίγουν τα πάντα. Εγώ είμαι καλός χριστιανός. Και πολλές φορές φτάνουν σε εμάς τους παπάδες. Σε μένα δεν το τολμάνε εύκολα, γιατί ξέρουν την απάντηση. Αλλά φτάνουν σε εμάς να λένε, παπά, αυτόν και αυτήν και αυτούς, γιατί τους μεταλαβαίνεις? Αυτοί δεν είναι καλοί άνθρωποι. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και το επαναλαμβάνει σε ένα κειμενάκι του που είδα, και ο Άγιος Αμφιλόγιος ο Πάτμιος, την Πάτμο, τώρα καινούριος Άγιος. Αχ, μωρέ χριστιανέ, βλέπεις, λέει, σήμερα μια αμαρτία σε έναν άνθρωπο και κάθεσαι και τη σχολιάζεις μέρες και μήνες, και το ξέρεις εσύ πόσα δάκρυα, πόση μετάνοια, πόση ταπείνωση, πόση αγάπη έδειξε αυτή η καρδιά και συγχωρέθηκε από τις αμαρτίες. Να τη, μωρέ, η γυναίκα η πιο αμαρτωλή από τις Αγίες, η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία. Θα περάσουν οι γιορτές, θα μπούμε στη Μεγάλη Σαρακοστή και τσούπα απέναντι θα μας δώσει παράδειγμα η Εκκλησία, η οποία τόσο πολύ η μετάνοιά της ακούστηκε από το Θεό, που όταν πήγε ο Άγιος Ζωσιμάς εκεί που είναι, που την κοινωνάει, όταν πήγε να την κοινωνήσει, λέει, και την είδε απέναντι από το ποτάμι τον Ιορδάνη, και του λέει, έλα γέροντα, και εγώ θέλω να μεταλάβω. Παιδάκι μου, λέει, δεν μπορώ να περάσω, λέει, με τη διακοινωνία μες στο νερό, αν πέσει. Και τότε, τι βλέπει ο Άγιος? Πέταξε, λέει, και πέρασε απέναντι. Προσκύνησε. Θέλω να μου πεις, λέει, ποια είσαι? Είμαι η Μαρία από την Αίγυπτο, η οποία, λέει, δεν είχα αφήσει άντρα για άντρα, αμαρτία για αμαρτία. Και μάλιστα του λέει, εγώ δεν με πλήρωναν για να πάνε μαζί μου, τους πλήρωνα για να πάω μαζί μου, γιατί ήμουν πλούσια. Και όταν μετά της εμφανίστηκε η δύναμη του Θεού, και έφυγε και μετά ένωσε, έγινε ως η άγγελος. Ναι, ρε, εσύ, ναι, τούτος
ο Θεός αυτή η χάρη Του, αυτή Του η αγάπη, αυτή Του η φιλανθρωπία, φτιάχνει αγγέλους και τους πιο αμαρτωλούς. Λένε οι πατέρες ότι η χειρότερη αμαρτία που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος δεν είναι αυτές που εμείς έχουμε στο μυαλό μας της ηθικής και της αρνητικότητας, αλλά η απελπισία, η απογοήτευση. Γιατί είναι η απελπισία και η απογοήτευση? Γιατί είναι σαν να λέμε στο Χριστό, δεν μπορείς να με συγχωρέσεις. Τέτοιες αμαρτίες που έκανα εγώ, εσύ δεν έχεις τη δύναμη ή δεν θέλεις να με συγχωρέσεις. Και όμως, η παρέα Του, αυτή με τους οποίους έτρωγε και έπινε ο Χριστός, ποιοι ήταν? Οι αμαρτωλοί, οι τελώνες και οι πόρνες. Τόσο πολύ που τσάτιζαν αυτά και αυτή η παρέα τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Και όσες παραβολές έφτιαξε ο Χριστός, δεν δικαιώνονται οι καλοί εγωιστές όπως ο φαρισαίος, αλλά δικαιώνονται οι ταπεινοί αμαρτωλοί. Αυτοί δικαιώνονται. Πάει ο άσωτος και λέει, «Ήμαρτον Πάτερ μου, αμάρτησα Πατέρα μου στον ουρανό και ενώπιον σου, και ούκ είμαι άξιος κληθήνε Υιός σου». Δεν είμαι άξιος να λέγομαι παιδί σου. Και τον παίρνει και τον βάζει μέσα. Και θυσιάζει το καλύτερο μοσχάρι. Είναι φαγόντες εφρανθόμενοι. Να φάνε και να ευχαριστηθούν όλοι. Γιατί αυτό το παιδάκι του γύρισε πίσω. Γλέντι, λέει, γίνεται στον ουρανό. Γλέντι για κάθε έναν από εμάς που γυρίζει πίσω στον Πατέρα του. Αυτά λοιπόν χρειάζεται για να βρεθούμε στο υπέροχο δείπνο και να φάμε όλοι. Όλοι να φάμε. Όλοι να φάμε. Όλοι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι ωραία παραβολή και ποια, τι ωραίο κείμενο, συγγνώμη, και ποια στιγμή το διαβάζει η Εκκλησία. Είναι εκείνος ο κατηχητικός λεγόμενος λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που λέει, «Ο μόσχος πολλής τρυφήσατε πάντες». Το μοσχάρι, λέει, είναι πολύ. Είναι για όλους. Η τράπεζα γέμει. Είναι γεμάτη η Αγία Τράπεζα. Και βέβαια, αυτή η παραβολή σήμερα δεν είναι μόνο για την τράπεζα και για το δείπνο επί της γης. Είναι και για το τέλος, για εκείνο το δείπνο. Όπου και εκεί ο ίδιος ο Χριστός είπε, πολλοί από εμάς, λέει, από αυτούς που με λέτε Κύριε, Κύριε, δεν θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών και προάγουσιν ημάς θα μπουν πριν από σας. Ποιοι? Οι αμαρτωλοί, οι τελώνες, και οι πόρνες. Έχουμε να δούμε και έχουμε να τσατιστούμε. Θεέ μου, αυτόν και αυτόν και αυτόν, αυτήν και αυτήν και αυτήν, μωρέ, τους έβαλε στη Βασιλεία των Ουρανών και σε μένα λες δεν έχει θέση. Βεβαίως, εάν γεμίσει η ψυχή μας εγωισμούς και κακίες
και μίση και έχθρες, βέβαια δεν θα έχει. Αν όμως η ψυχούλα μας τη γλυκάνουμε με την αγάπη, τη γεμίσουμε με υπομονή, με υπακοή, στα χέρια θα μας πάνε οι άγγελοι. Στα χέρια, στα χέρια, στην αγκαλιά τους θα μας πάνε. Αλλιώς θα μας πάνε με τις κλωτσές οι άλλοι, οι άγγελοι, οι μαύροι, τα διαβολάκια. Έτσι να ετοιμαστούμε για τα Χριστούγεννα, θέλω μωρέ όλοι να κοινωνήσετε. Όλοι, όλοι να κοινωνήσετε. Αλλά περάστε να πάρετε ευχούλα, να μου πείτε και μια, δυο, τρεις, πέντε αμαρτίες. Εγώ είμαι και λίγο τώρα σιγά σιγά κουφός, οπότε πέστε τις, τις μισές θα ακούω, τις μισές δεν θα ακούω. Έτσι έκανε και ο πνευματικός μου ο κύριο Ισαάκ. Τι πλάκα τον έκανα κάθε φορά. Όταν άρχισε να τον λέω αμαρτίες, έκανε την κοιμόταν στο στασίδι και το καλογερικό και μετά μου έλεγε στο τέλος, Χριστάκη μου, αυτό που είπες, άρε γέροντα λέω και εγώ νόμιζα ότι κοιμάσαι. Αυτό που είπες και εκείνο που είπες και με έκανε και μια αγκαλιά και έφευγα. Από αυτούς την πήρα την αγκαλιά. Λοιπόν, θα είμαι εδώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αυτές τώρα τις δυο Παρασκευά Σαββατοκύριακα θα είμαι όλη την ημέρα. Δεν βάζω ούτε ενδιάμεσα την ξεκούραση ούτε τίποτα. Άλλωστε και χτες μπήκα εδώ στις 8, τελείωσα στις 10:30 και μετά μάζευα νερά. Στις πόρτες, εδώ, εκεί, στην αποθήκη, παντού μαζεύαμε νερά. Μέχρι και στο κρεβάτι μας έσταζε. Ωραία ήταν χτες. Ωραία, ωραία, που χάρηκα. Θα είμαι εδώ λοιπόν Παρασκευές και Σάββατα και Κυριακές όσοι θέλετε να μείνετε μετά τη λειτουργία. Και ακούστε λίγο, την άλλη Παρασκευή το βράδυ θα έχουμε αγρυπνία. Τι θέλω, γιατί την κάνω αυτή την αγρυπνία κάθε χρόνο. Είναι του Αγίου Σεβαστιανού το Σάββατο. Εκτός του ότι έχω την τιμή να έχω γιο Σεβαστιανό, θέλω να κάνω πάντα μνημόσυνο στον πνευματικό μου πατέρα που έγινε και πατέρας μου, έγινε και δάσκαλός μου, έγινε όλα εκείνα. Και θέλω να τον θυμάμαι πάντα, αλλά είναι μια ευκαιρία να μου δώσετε και όλα τα κεκοιμημένα σας ονόματα να το κάνουμε σαν μικρό ψυχο Σάββατο. Όλοι, και εμείς έχουμε οικογένεια που έφυγαν άνθρωποι, τρία αδέρφια μου ήδη έφυγαν από τη ζωή, μία νύφη της Μαρίας που έφυγε από τη ζωή, ένας ανιψιός της Μαρίας και από εκεί και πέρα φύγαν και όλοι οι γονείς μας και οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Ελάτε λοιπόν όσοι θέλετε και σας δίνω ευλογία, ευλογία, να κοινωνήσετε και σε αυτήν την αγρυπνία, να κοινωνήσετε και τα Χριστούγεννα, να κοινωνήσετε και τα φώτα, τι άλλο. Και αγρυπνία λοιπόν την Παρασκευή που μας έρχεται. Αλλά εμείς εδώ, επειδή το ζητάει πάρα πολύς κόσμος, και εγώ το χαίρομαι, γιατί ξεμπλέκεται και με τις δουλειές το πρωί των Χριστουγέννων, και τα Χριστούγεννα θα τα κάνουμε εμείς παραμονή σαν αγρυπνία, αλλά στον Άγιο Χαράλαμο. Και μετά θα κάνουμε εδώ πρωτοχρονιά και φώτα κανονικά της ακολουθίας. Να είμαστε καλά. Η αγάπη μου είναι δική σας. Είναι δική σας. Σας αγαπώ και εύχομαι τότε τα Χριστούγεννα τα κάνουμε πραγματικά με πολύ αγάπη και με πολύ Θεό. Το Κύριο Θεό.